Κύριε Βορύδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπαίνει κανείς σε πειρασμό πάντοτε όταν ακούει τέτοιες ομιλίες να απαντήσει. Δεν ξέρετε τώρα, αυτού του τύπου η ρητορική δεν την πιστεύουν πια κανένας. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Δεν περνάει πουθενά. Πρόκειται για το απόλυτο κενό. Αναρωτιέμαι αν εσείς οι ίδιοι που τα λέτε τα πιστεύετε ή τα κάνετε εκ λόγων έτσι καθήκοντος, το οποίο είναι κατανοητό. Εντάξει. Το καθήκον σας να το κάνετε. Αλλά όχι ότι και στα σοβαρά τώρα πιστεύει κανείς ότι δίνεται και μάχη με τη διαπλοκή μετά τον Καλογρίτσα. Μετά τον Καλογρίτσα δίνεται μάχη με τη διαπλοκή. Κανονίσατε να στήσετε άνθρωπο να του δώσετε άδεια και κανάλι. Ψάξατε να του βρείτε τα λεφτά από την Αττικής. Δεν είχε ο άνθρωπος μία πεντάρα. Και τώρα ξαφνικά έχετε κάνει και συναντήσεις, από ό,τι λέει ο Κοντομινάς, για να ρυθμίσετε το πολιτικό περιεχόμενο των εκπομπών και δίνετε μάχη με τη διαπλοκή. Πού να τα πείτε και να μην σας ξεφωνήσουν. Εμείς δεν σας ξεφωνίζουμε γιατί είμαστε συνηθισμένοι να ακούμε τέτοια εδώ μέσα. Εκλόγων αν θέλετε, ενός είδους συνήθειας. Αλλά όχι τώρα να ακούγονται τέτοια πράγματα. Έρχομαι στο νομοσχέδιο. Εδώ υπάρχει μια θεμελιακή αντίφαση που είδα είχε ένα νόημα ο Υπουργός να την λύσει. Αυτό το οποίο αναφέρεται στην αρχή, με το οποίο εγώ θα πω ότι καταρχήν συμφωνούμε, μιλώντας δηλαδή τι για την αναγκαιότητα ενός λειτουργικού διαχωρισμού. Έτσι. Το πιστεύετε ή όχι? Το γράφει η αιτιολογική έκθεση. Θα πω γιατί σας το ρωτώ. Διότι έχετε την άποψη ότι αυτό το οποίο φτιάχνετε για να επιτύχετε το λειτουργικό διαχωρισμό δεν είναι ανεξάρτητη αρχή. Είναι ή δεν είναι στο μυαλό σας? Πώς την καταλαβαίνετε? Εγώ θα σας πω ότι δεν έχει μεγάλη σημασία τι έχει στο μυαλό σας. Σημασία έχει τι γράφετε. Και σημασία έχει το τι αποτυπώνεται στα νομικά κείμενα. Και ακριβώς επειδή αυτό το οποίο αποτυπώνεται στα νομικά κείμενα είναι η λειτουργική, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και θεμελιώνεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος επί της αρχής αυτής, σας λέω ότι στην πραγματικότητα έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ανεξάρτητης αρχής. Άρα λοιπόν, μη μου λέτε τώρα για τα νομικά τώρα, κύριε Σπίτζη, δεν τα έχω διαβάσει. Εκεί είσαι μνώτης. Σε όλα τα άλλα να διαφωνούμε. Αλλά άμα θέλετε να σας διαβάσω τις συγκεκριμένες διατυπώσεις και παρεμπιπτόντως, μη μου λέτε δεν έχω διαβάσει, γιατί τότε λέτε ότι δεν το έχει διαβάσει και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Μου λέει τα ίδια με μένα. Λοιπόν, αφήστε τώρα τα βεντάξει διαβάσει. Όχι σε μένα τα βεντάξει διαβάσει. Εδώ λοιπόν, μέσα στην φαντασίωσή σας και στην αναγκαιότητά σας να αποφύγετε αυτό που πράγματι είναι αναγκαίο, που είναι αυτός ο λειτουργικός διαχωρισμός, κάνατε μια επιλογή στην οποία έρχεστε εδώ στους δικούς σας και λέτε όχι προς Θεού, δεν είναι ανεξάρτητη αυτό αρχή, κρατική υπηρεσία είναι. Να τα ακούσετε εσείς, να μην στεναχωριέστε. Γι' αυτό γίνεται. Η πραγματικότητα είναι λοιπόν ότι είναι ανεξάρτητη αρχή. Πάμε, τελειώσαμε αυτό. Έχω όμως άλλες απορίες. Ερώτηση. Τη δουλειά σας αρχίσει να την κάνετε. Διότι κύριε Πρόεδρε, αυτό γεννά, και επιτρέψτε μου, αυτό είναι και ένα ζήτημα το οποίο να το συζητήσουμε. Γιατί είναι ένα ζήτημα κοινοβουλευτικής τάξης. Είναι δυνατόν να συνεχίσουν εδώ να έρχονται διατυπώσεις? Διαβάζω από τις εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου. Ακούστε τώρα Γενικό Λογιστήριο. Ετήσια δαπάνη από την καταβολή μισθοδοσίας στον νέο υποδιοικητή της ΣΥΠΑ. Η εν λόγω δαπάνη δεν έχει προσδιοριστεί από το επισπεύδον Υπουργείο. Ένα. Δεύτερο, ενδεχόμενη δαπάνη από τυχόν σύσταση προσωποπαγών θέσεων. Ούτε αυτή έχει προσδιοριστεί από το Υπουργείο. Οι ανωτέρω δαπάνες, συνεχίζω, για τις οποίες δεν εστάλησαν στοιχεία από το επισπεύδον Υπουργείο για την εκτίμηση του ύψους αυτών, εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και από την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Συνεχίζω. Το οικονομικό αποτέλεσμα που προκύπτει από την εν γέννη αναδιοργάνωση των οργανικών μονάδων της ΣΥΠΑ δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, διότι δεν εστάλησαν τα σχετικά στοιχεία από το Υπουργείο. Συνεχίζω. Ετήσια δαπάνη από την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και των εξόδων στέγασης αρχής, την καταβολή αποδοχών κτλ. Κτλ. Η εν λόγω δαπάνη πάλι δεν γίνεται. Η ανωτέρω δαπάνη για την οποία δεν εστάλησαν στοιχεία από το επισπεύδον Υπουργείο για την εκτίμηση του ύψους αυτής εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά. Με συγχωρείτε. Αυτό είναι έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου που πρέπει εμείς να αποφασίσουμε έτσι όπως απαιτεί συνάδελφοι το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να συνοδεύονται από οικονομικά στοιχεία προκειμένου να μπορεί το Κοινοβούλιο να εκτιμά την οικονομική επίπτωση της κάθε ρύθμισης. Αυτό τώρα τι εισάγεται κανονικά, και κύριε Πρόεδρε, αυτό το ανέχεται το Κοινοβούλιο?
και το ανέβετε και τη δημική λειτουργία της άσκηψης των Προέδρων. Να κατατίθεται δηλαδή νομοσχέδια εδώ, τα οποία σε τελευταία ανάλυση δεν έχουν καν βασικά οικονομικά στοιχεία, γιατί τα Υπουργεία δεν στείλαν τα στοιχεία. Έρχομαι στο επόμενο, το οποίο σας απασχόλησε, έχετε καταθέσει νομοτεχνικές, δεν έχω προφτάσει να τις δω, και το οποίο αφορά στην πραγματικότητα το ζήτημα των μετατάξεων με το οποίο θα συμπληρωθούν υποτίθεται οι υπηρεσίες αυτές. Λοιπόν, έχω λίγο χρόνο ελάχιστο, κύριε Πρόεδρε. Ακούστε τώρα. Με το άρθρο 71 δημιουργείται ουσιαστικά η προϋπόθεση μετατάξεως κατά παρέκκληση όλων των σχετικών διατάξεων. Εδώ γεννιούνται ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ευρωπαϊκός κανονισμός. Ο ευρωπαϊκός κανονισμός, ο οποίος αναφέρεται στο θέμα των ελεγκτών, είναι ένας, ο πιο πρόσφατος εξ αυτών, είναι δύο αν θέλετε που έχουν ρυθμίσει το θέμα, ο πιο πρόσφατος εξ αυτών είναι ο 2015-340 της Επιτροπής, της 20 Φεβρουαρίου του 2015. Εκεί ορίζεται με σαφήνεια και με ακρίβεια ότι για τις υπηρεσίες αυτές υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις που αφορούν στους ελεγκτές εναέρεσης πληροφορίας. Εσείς λέτε, κατά παρέκκληση οποιασδήποτε διατάξεως, εσείς θα στελεχώνετε τις υπηρεσίες αυτές. Με ποια προσόντα, με ποιους ελέγχους, με ποια υπηρεσιακά συμβούλια, με ποιες προϋποθέσεις, κατά παρέκκληση του κανονισμού, κατά παράβασή του. Τι σημαίνει κατά παρέκκληση όλων των διατάξεων και πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες, ποιους θα βάλετε εκεί μέσα, τι είναι αυτοί που θα πάνε εκεί. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να λέτε ότι η παρέμβαση που κάνω θα είναι μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, γιατί είναι χρονοβόρα η διαδικασία. Η χρονοβόρο ή μη χρονοβόρο της διαδικασίας να κάνετε τρόπο να τις επισπεύσετε, αλλά δεν μπορεί να πάτε σε παρέκκληση των διατάξεων. Να βρείτε εκείνους τους τρόπους που διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα αυτή. Επόμενο ερώτημα, το οποίο τελειώνω κύριε Πρόεδρε, και το οποίο έχει να κάνει πια με την διάκριση στην πραγματικότητα, σε αυτή την αρχή, κάνετε δύο πράγματα και τα βάζετε και τα δύο μαζί. Βάζετε την αεροναυτιλία μαζί με την εποπτεία των αεροδρομίων. Αυτά όμως είναι δύο διαφορετικές δουλειές. Και μάλιστα πολλές φορές αυτές θα μπορούσαν να είναι και αντιθετικές δουλειές. Δεν είναι απαραίτητα στην ίδια βασική γραμμή. Και το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα χρηματοδοτήσετε όλα αυτά. Διότι αυτό γεννά το επόμενο ερώτημα που συμβαίνει με το άρθρο 65 έτσι όπως το βάζετε. Η χρηματοδότηση δηλαδή θα γίνεται με χρήματα της αεροναυτιλίας, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τα αεροδρόμια. Συγκεκριμένη ερώτηση. Και τα ξέρετε τα προβλήματα. Και τα ξέρετε τα προβλήματα, το τι δημιουργείται. Το λέω γιατί. Καταλαβαίνω τη σκέψη. Η σκέψη μπορεί να έχει και μια βασιμότητα. Νομιμότητα δεν έχει. Ακούω επίσης, και θα ήθελα απάντηση σε αυτό. Κύριε Βορύδη, είναι ολοκληρωμένος. Τελείωσα σε 10 δευτερόλεπτα. Υπάρχει επιστολή της Κομισιόν που σας θέτει ερωτήματα για τον τρόπο χρήσεως των εσόδων από την αεροναυτιλία, και μιλάμε για πολλά χρήματα. Αυτό ανοίγει μια τεράστια συζήτηση. Και δεν είναι συζήτηση απλή, είναι συζήτηση που σας βαραίνει. Γιατί αν αυτό εξελιχθεί στραβά και κάτι σχετικό ακούω, κάποιος θα κληρονομήσει το στραβό. Και σας βλέπω να προσανατολίζεστε στην λογική της κληρονομίας. Λοιπόν, αυτό θα το φροντίσετε. Κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε, αλλά τηρώντας αυτά τα οποία προβλέπουν και χωρίς να εκθέτετε τη χώρα σε αυτά που αποτελούν διεθνείς υποχρεώσεις και που θα τα βρει μπροστά τη άμεσα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε. Κύριε Κάτση, έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά.